πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πετύχει το ακατόρθωτο για πολλούς. Βλέπετε, θέλω να τον καλησπερίσουμε. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρουχάκης. Κύριε Βαρουχάκη, καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV, έστω και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το στούντιο της Κρήτη TV στα Χανιά. Γεια σου, Λευτέρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο Κρήτη. Εμείς ευχαριστούμε και θα εξηγήσω για ποιο λόγο ευχαριστούμε και για ποιο λόγο βρίσκεσαι σήμερα κοντά μας, φίλε Κώστα. Μπορούμε να μιλάμε και στον Ενικό. Ο Κώστας, λοιπόν, πριν από κάποιο διάστημα, επί 32 ώρες έτρεχε στο τρίαθλο στη Λιθουανία. Έκανε σε 32 ώρες 7,6 χιλιόμετρα κολύμπι, 360 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και 84 χιλιόμετρα τρέξιμο. Το ολοκλήρωσε, αν και προς το τέλος με τη βοήθεια της συζύγου του και βεβαίως κρατώντας και την ελληνική σημαία, για ένα και μόνο λόγο, για να στηριχθεί το σχολείο της περιοχής του στα Κατουφιανά, στα Χανιά, στη Γραμβούσα Κισάμου. Θέλω να πάμε στον ίδιο να μας πει για όλη αυτή την ιστορία που έζησε στη Λιθουανία. Κώστα. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Έδωσα την ψυχή μου να τερματίσω. Το κίνητρό μου ήταν πολύ μεγάλο. Σε καμιά στιγμή του αγώνα δεν σκέφτηκα να εγκαταλείψω ή να σταματήσω αυτό το εγχείρημα. Εγχείρημα εμπνευσμένος από τα παιδιά μας του σχολείου εκεί στα Κατουφιανά Γραμπούσα, γιατί Λευτέρη, ο δικός μου αγώνας ήταν μόνο 34 ώρες. Και δεν ξέρω αν ξέρεις, εκεί το σχολείο στεγάζει 15 παιδιά. 15 παιδιά, δεν θα τα πω με ιδιαιτερότητες, λίγο διαφορετικά από εμάς. Η αδερφή μου με παρότρινε πέρσι πριν ένα χρόνο κάνοντας ένα διάπλους στον κόλπο της Κισάμου. Ναι. Ένα κολυμβετικό διάπλους αφιερωμένο σε ένα φίλο μου, να το κάνουμε και για φιλανθρωπικό σχολείο, για φιλανθρωπικό σκοπό για το σχολείο μας στο Κουτουσιανά. Και δεν σου κρύβω ότι πριν ένα χρόνο δεν ήξερε για αυτό το σχολείο. Ποια είναι τα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζει, φίλε Κώστα, το συγκεκριμένο σχολείο και που μέσα από το δικό σου αγώνα, μέσα από το τρίαθλο και στην Λιθουανία αλλά και σε άλλους αγώνες που έχεις δώσει στο παρελθόν, θέλεις να αναδείξεις και να τελικά να δημιουργηθούν όλες εκείνες υποδομές ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τα παιδιά? Δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος να πω ότι θέλει αυτό το σχολείο, αλλά μόλις πήγα εκεί σαν πολίτης, σαν απλός κάτοικος της Χισάμου και είδα τις συνθήκες, όχι τόσο τις κτηριακές, αλλά του περιβάλλοντος χώρου. Δηλαδή, ένα σχολείο που να μην έχουν τα παιδιά πρόσβαση να πάνε στην τουαλέτα, ένα σχολείο που δεν έχει ένα υπόστεγο. Όταν βρέχει, δεν μπορούν να βγουν έξω στην αυλή παιδιά ή ένα ανεμοφθράστη. Εκεί ντράπηκα σαν Έλληνας, σαν κριτικός της Χισαμίτης. Και ήταν το κίνητρό μου να κάνω κάτι για αυτά τα παιδιά, να ακουστεί λίγο το σχολείο παρά έξω. Θέλεις να πάμε λίγο μέχρι τη Λιθουανία εκεί να δούμε τι ακριβώς συνέβη? Θέλω να δείχνουμε και σχετικά πλάνα, γιατί νομίζω είναι τεράστιο το κατόρθωμα το οποίο πέτυχες και τελικά τα κατάφερες και τερμάτισες. Και βλέπουμε εδώ πέρα τις τελευταίες στιγμές, λίγο πριν τερματίσεις και εσύ ο ίδιος, μετά από 34 ολόκληρες ώρες, τρέξιμο, κολύμπι και ποδήλατο. Θέλω να μου περιγράψεις τα συναισθήματα. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Σε ένα σημείο και μετά δεν τρέχεις με τις σωματικές σου ικανότητες, αλλά μόνο με την ψυχή σου. Δεν σου κρύβω ότι η μετάβασή μου από το ποδήλατο στο τρέξιμο ήταν το πιο δύσκολο σημείο. Δηλαδή μετά από τις 19 ώρες που αθλούμουνα. Και ένα ξέσπασμα που είχα στις 28 που με πιάσαν τα κλάματα και δεν ξέρω για ποιο λόγο αποφύλλεται, αλλά σκεφτόμουν ωραία πράγματα και ανατράπηκε αυτό το κλίμα. Βλέπω έχεις και την οικογένειά σου δίπλα στα πλάνα τα οποία παρακολουθούμε κι εμείς. Έχεις τη σύζυγό σου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι γυναίκα. Η γυναίκα μου, αυτός είναι ο τελευταίος γύρος που κάνουμε, το τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο, που επιτρεπόταν να έρθουν οι support, αυτοί που σε υποστηρίζουν στον τελευταίο κύκλο. Εκεί κυριολεκτικά είμαι πολύ κουρασμένος και επιβασταζόμενος. Έκανα το τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο ίσα που περπατούσα. Πώς θα εύλογα μπορεί... που ναι. Άμα σταματούσα... Ναι. Ναι. Συνέχισε, συγγνώμη που σε διακόψα. Αν σταματούσα να εφοδιαστώ ή να ξεκουραστώ, ένιωθα ότι δεν θα ξανασυνέχιζα. Δηλαδή τα τελευταίες 4 ώρες πήγαινα κυριολεκτικά με την ψυχή μου. Άρα δεν σταμάτησες καθόλου ούτε λεπτό,
είχες πάντα στο μυαλό σου το στόχο, είχες την εικόνα της οικογένειάς σου μπροστά εκεί που έτρεχες και βεβαίως είχες και την εικόνα του σχολείου για το οποίο τελικά έφτασες μέχρι τη Λιθουανία για να τερματίσεις ένα αγώνα Ironman, όπως τον ονομάζουν εκεί οι Λιθουανοί, που περιλαμβάνει βεβαίως το τρίαθλο. Σωστά? Ναι, στην ουσία είναι υπερτρίαθλο. Το Ironman, το κλασικό, έχει ακριβώς τη μισή, έχει τη μισή απόσταση ακριβώς. Και να σου πω, Λευτέρη, δεν ξύπνησα μια μέρα το πρωί και είπα να κάνω ένα υπερτρίαθλο. Εγώ από μικρός, από όσο με θυμάμαι, ήμουνα στα γήπεδα. Μ' άρεσε πολύ να αθλούμε, μ' αρέσει πολύ ο αθλητισμός γενικότερα. Και με πολύ κόπο και με πολύ προπόνηση και με ειδικούς πίσω από μένα, τερμάτισα να καταφέρω να τερματίσω ένα αγώνα. Ένα αγώνα της ζωής μου. Και δεν σου κρύβω ότι ήταν τόσο πολύ κόπος μετά τον αγώνα, που άρχισα να είχα σφασμούς μετά τις 34 ώρες και ανέβασα και 40 πυρετό. Πάντως η υποδοχή που είδα να δέχεσαι στο αεροδρόμιο των Χανίων όταν τελικά επέστρεψες από τη Λιθουανία, δεν ξέρω, το έχουμε κάπου σε στιγμιότυπα, θα ζητήσω παρακαλώ αν μπορούμε να το βρούμε. Είναι σαν να υποδέχτηκαν κάποιοι έναν Ολυμπιονίκη. Ήταν όντως κάπως έτσι. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Αλλά το κίνητρο και ο λόγος που έκανα αυτό τον άθλο ήταν ένα ερέθισμα στους πολίτες μου, στους συμπολίτες μου, στους χωριανούς, να έρθουν στο αεροδρόμιο και να με υποδεχτούν και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Τι σου είπαν, τα πρώτα λόγια που σου είπαν ποια ήταν? Μ' αγκάλιαζαν, μου λέγανε πως τα κατάφερα, συγχαρητήρια. Μάλιστα, πάντως ήταν συγκινητικές στιγμές. Είσαι ένας άνθρωπος που από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω, πέρα από το κομμάτι του αθλητισμού, το οποίο έχεις ψηλά, γιατί έχεις περάσει βέβαια και από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είσαι και πρώην ποδοσφαιριστής, θέλω να μου πεις αν αληθεύει και αυτό, αλλά βέβαια για να συντηρηθείς στη ζωή σου, δούλεψες, εργάστηκες και δεν ξέρω αν εργάζεσαι ακόμα και ως τζαγκάρης. Σαφώς εργάζομαι ως τζαγκάρης. Εγώ είχα την ιδιαιτερότητα από μικρός να είχα μια κλίση στον αθλητισμό. Μεγάλωσα στη δεκαετία του 80 που ήταν δύσκολο μια οικογένεια να εμπιστευτεί το παιδί του στον αθλητικό σωματείο. Ήταν δύσκολες εποχές τότε. Παρά τα αυτά, εγώ με υπομονή και επιμονή κατάφερα να εδραιωθώ στο ποδόσφαιρο. Πέρασα από την ομάδα του Κισαμικού, είμαι τουλάχιστον 20 χρόνια έπαιζα στο Κισαμικό. Πέρασα από τον ΑΟ Χανιά, τον Ίκαρο και τη Θήλα Καλαθενώνα. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και άλλα αθλητικά κίνητρα την εποχή να ασχολούμουν με το ποδόσφαιρο ή με κανένα άλλο άθλημα. Mm-hmm. Την εποχή και όταν την δεκαετία του 80 είχαμε μόνο ποδόσφαιρο στο χωριό μου εκεί, στην Κίσαμο, που διαμένω, αλλά δεν το μετανιώνω. Από το ποδόσφαιρο έκανα μόνο φίλους. Μάλιστα. Δεν το μετανιώνω πριν από το φίλους. Όπως το Κώστατο Σταυρακάκη, ας πούμε, και από το Ηράκλειο, ίδαλμα και σημεία του Όφη. Πρώην παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη, έτσι, και τον Κώστατο Γιάσο. Ναι, είναι μόνο φίλους από το ποδόσφαιρο και γενικά προτρέπω όλους να αθλούνται, να συμμετέχουν στα αθλητικά δρόμενα. Και δεν φτάνει να βγεις πρώτος για να νικήσεις ή να βάλεις πολλά γκολ για να πανηγυρίσεις. Και με τον αθλητισμό και η προσφορά που κάνεις είναι μεγάλο ευεργέτημα. Νιώθεις πολύ χαρούμενος άμα αθλείσαι και προσφέρεις. Έτσι είναι μεγάλες κουβέντες αυτές που λες και αν μη τι άλλο αποτελούν έτσι και έναν οδηγό και για τους μικρότερους ανθρώπους για να μην τα παρατάνε, να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ωστόσο, σε πάω λίγο πάλι πίσω και η αλήθεια είναι σκέφτομαι τόση ώρα το παράπονο το οποίο μπορεί να σου έχει μείνει από τη ζωή όσον αφορά το συγκεκριμένο σχολείο της περιοχής σου για το οποίο πάλεψες για να γίνει γνωστό και νομίζω ότι σήμερα και με την προβολή που έχει πάρει το συγκεκριμένο θέμα μένεις ικανοποιημένος, ευχαριστημένος, αλλά δεν πάβει μετά από ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα δικό σου πλέον τα βλέμματα να στρέφονται στο σχολείο ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ. Σαφώς, Λευτέρη. Δεν ξέρω αν είμαι χαρούμενος εν έτη 2020 να βλέπω να φτιάζουν μία ράμπα για να πηγαίνουν τα παιδάκια με τα καροτσάκια στις τουαλέτες. Αλλά τι να πω, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είναι κρίμα. Και ρε γαμώτο, δεν μπορείς 2 χιλιόμετρα δίπλα να έχουμε ένα σχολείο πρότυπα για
σε εισαγωγικά για τα παιδιά, τα φυσιολογικά και τα παιδιά με ιδιαιτερότητες να μην μπορούν να πάνε καν στην τουαλέτα. Να μην έχουν το αυτονόητο δηλαδή. Ή να βρέχει και να μην μπορούν να βγουν έξω, να κάθονται μέσα στις θέσεις τους. Δηλαδή το λέω και πονάει η ψυχή μου. Πραγματικά, πραγματικά εύχομαι και ελπίζω αυτή τη στιγμή που αναδεικνύουμε εμείς έτσι μέσα και από το κατόρθωμά σου όλες αυτές τις εικόνες και από το σχολείο και μας περιγράφεις και εσύ την κατάσταση η οποία υφίσταται, ελπίζω άμεσα οι αυτοδιοικητικοί φορείς και άρχοντες εκεί στο σημείο να ασχοληθούν επί του θέματος. Είναι κρίμα, το λιγότερο κρίμα, εν έτη όπως είπες και εσύ 2019, να υπάρχουν αυτές οι εικόνες ή να πρέπει ένας άνθρωπος να κάνει τόσα πολλά για να στρέψει το βλέμμα κάποιον στο αυτονόητο, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιοι συνάνθρωποι μας. Κώστα, πριν κλείσουμε, επόμενος στόχος, γιατί ξέρω ότι το αθλητικό κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι δεν το αφήνεις. Να πω Λευτέρη ακόμα ότι ευαισθητοποιήθηκε ο Σύλλογος Αλβανών Κισάμου και έφτιαξε μία ράμπα στο σχολείο. Μάλιστα. Και είναι προς τιμή τους αυτού. Μπράβο. Τώρα μπράβο. Φτάνει να δούμε και τι άλλο μπορεί να κάνει η τοπική ή και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η επόμενη που θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο τους αρμόδιους εκεί στην περιοχή. Εκεί στη Γραβούσα, στα Κατουφιανά. Πάντως υπάρχει φως στο τούνελ. Δεν σου κρύβω ότι με πήραν και από το τηλέφωνο του υπουργού του Διγαλάκη. Μάλιστα. Και δείξαν ενδιαφέρον. Εγώ ευελπιστώ ότι κάτι θα γίνει για αυτό το σχολείο. Και αυτό με κάνει χαρούμενο και μου δίνει και δύναμη για να συνεχίσω τον αγώνα μου. Ένας αγώνας που Λευτέρη δεν έχει τέλος. Ένας αγώνας που δίνω εγώ δεν έχει νικητές και χαμένους. Ο αγώνας μου έχει όνειρα, ελπίδα και αγάπη για τα παιδιά μας. Μπράβο σου, Βρεκώστα. Μπράβο σου που δίνεις το καλό παράδειγμα σε όλους τους κριτικούς, σε όλους τους Έλληνες. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να σκέφτονταν σαν εσένα. Μακάρι να μην υπήρχαν προβλήματα να τα αναδεικνύουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο όπως το ανέδειξες εσύ. Αλλά δυστυχώς χρειάζονται και αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε. Και όταν θα περάσεις κάποια στιγμή, έστω τρέχοντας από το Ηράκλειο, παίρνε και από εδώ, από το στούντιο της Crete TV, να τα πούμε καλύτερα. Από κοντά. Θα χαρώ πολύ να σε γνωρίσω. Αν και έχασα την προπόνηση σήμερα, δεν πειράζει. Χαλάλη. Ζητούμε συγγνώμη. Ζητούμε συγγνώμη. Χάρηκα που σε γνώρισα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Γεια σας.